Ελάτε κύριε Φερέντον, ελάτε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε από εδώ, μη φοβάστε. Μα ελάτε εδώ, μη φοβάστε. Δεν τρώμε ανθρώπου. Κοιτάτε, δεν τρώμε ανθρώπου. Τους γλύφουμε. Λοιπόν, να δούμε λίγο το χώρο για να μπορούμε να ξεκινήσουμε. Περάστε να σας δείξω. Προχωράμε στο βάθος. Στο βάθος είναι το... από εδώ. Σίπερο, κακαουνάκι, συμπαλβίνα, κάραλι. Ούρσουλα. 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 Κούκου. Ούρσουλα, μπορείς να ανοίξεις λίγο κάτι. Τι έγινε εδώ. Μια στιγμή. Ούρσουλα, μπορείς να ανοίξεις. Ούρσουλα, το κλειδί, Ούρσουλα. Να αρχίσει η εκπομπή. Μια έκκληση στην Ούρσουλα. Ψάχνουμε το κλειδί. Έχει αρχίσει η εκπομπή. Για να ξεκινήσει λοιπόν πρέπει να απεγκλωβιστούμε να ξεκινήσει να πείσουμε την Ούρσουλα να ανοίξει την πόρτα. Η Ούρσουλα. Η Ούρσουλα. Δεν μπορούμε να συνεχθούμε. Συγγνώμη κυρία μου, μπορείτε να κάνετε μια έκκληση στην Ούρσουλα να μας ανοίξει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με το κλειδί. Ξέρετε για το θέμα. Ότι θέλουμε να μας ανοίξει. Ψάχνουμε το κλειδί. Εσείς, μια έκκληση. Κάντε μια έκκληση στην Ούρσουλα. Πάρετε εδώ. Έκκληση. Μια έκκληση. Έκκληση στην Ούρσουλα να μας ανοίξει. Να βάλει συγκοινωνία. Ποια, όχι, ποια συγκοινωνία. Η Ούρσουλα το μόνο που μπορεί να κάνει τώρα είναι να ανοίξει την πόρτα. Πείτε, σας παρακαλώ, πείτε το κάτω. Συγγνώμη κυρία, μπορείτε να κάνετε μια έκκληση στην Ούρσουλα να μας ανοίξει. Μπορείτε, συγγνώμη, μιλάς ελληνικά, έτσι. Πολύ ωραία, μπορεί να γυρίσεις μια έκκληση στην Ούρσουλα. Να μας ανοίξει την πόρτα. Στην Ούρσουλα. Ποια είναι η Ούρσουλα. Η Ούρσουλα είναι, μας έχει κλειδώσει μέσα, έχει πάρει το κλειδί μαζί. Έχει ξεκινήσει η διακοπή. Άκου να δεις. Έχει ξεκινήσει η διακοπή και θέλουμε να μας ανοίξει. Ψάχνουμε το κλειδί για να ανοίξει, να απεγκλωβιστούμε, να βγούμε. Ξεκινήσει η διακοπή. Να γίνει μια καλή αρχή, καταλαβαίνεις. Μπορείς να πεις, σε παρακαλώ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ούρσουλα, σε παρακαλώ, άνοιξε την πόρτα. Ναι. Να ανοίξω την πόρτα. Ούρσουλα, άνοιξε την πόρτα. Πάρ το κλειδί και άνοιξε την πόρτα. Να το πω. Ούρσουλα, άνοιξε το κλειδί και πάρε την πόρτα. Πάμε. Ούρσουλα, άνοιξε το κλειδί και πάρε την πόρτα. Άνοιξε το κλειδί και πάρε την πόρτα. Θέλεις να βοηθήσεις. Μπορείς να βοηθήσεις. Μπορείς να πεις στην Ούρσουλα να ανοίξει το κλειδί. Να, τι λέω, με μπέρδεψε. Ναι. Να πάρει το κλειδί και να ανοίξει την πόρτα. Ναι. Είναι θέμα απεγκλωβισμού, κατάλαβες. Ναι. Είναι, ψάχνουμε ένα κλειδί. Εδώ, μπορείς να το πεις, παρακαλώ. Στην Ούρσουλα, πες το. Να πάρει η Ούρσουλα το κλειδί και να ανοίξει την πόρτα. Ούρσουλα. Τι θες, τι να... Την πόρτα ξεχάστηκαμε. Πού να βρεις ότι είσαι στο Sky. Που για να σε ανοίξουν πρέπει να παρακαλέσει εκείνα τα security, τα βλάρα, να πει ο Αλαφούζος και καλά. Ανοίξεις τώρα, να ξεκινήσεις εκπομπή, μισή ώρα έχουμε μόνο. Εδώ είσαι στον Κορυδαλό. Στον Κορυδαλό άμα ήμουν θα έβγαινα όποτε ήθελα. Αυτό γίνεται και εδώ, έτσι. Και μετά το λένε απόδραση, κατάλαβες, έτσι γίνεται. Κάπως να ξεκινήσουμε λοιπόν. Έλα από εδώ, έλα από εδώ. Να πάρω εγώ από εδώ. Πάρ τον καναπέ να κάτσουμε, μην είμαστε όρθιοι. Έτσι. Ωραία. Καθίστε κύριε. Μετά από εσάς. Όχι, μετά από εσάς. Όχι, μετά από εσάς. Να βάλουμε για τα γυαλιά μας, για να σκεφτόμαστε καλύτερα. Σκουπιζέτα και όλα. Ναι. Κολόχαρτο υπάρχει. Σε μια χώρα που έχουμε μπερδέψει το πρόσωπο με τον προκτό, το κολόχαρτο είναι ό,τι πρέπει. Γιατί... Δεν ξέρεις τι σκουπίζεις βέβαια. Αρχίσαμε πολύ σκληρά. Όπως είναι και η παράσταση βέβαια. Πολύ αληθινά. Να πούμε λοιπόν για την παράσταση. Θύμιο, να ξεκινήσουμε με την παράσταση. Ναι. Πότε Θύμιος, πότε Ούρσουλα αυτόν τον καιρό. Ναι. Πότε είναι καλύτερα. Πάντα είναι Θύμιος. Η Ούρσουλα είναι ένας τρόπος για να εκφραστώ και αισθητικά, αλλά περισσότερο να ποιήσω ήθη. Και είναι πολύ, θα έλεγα, δύσκολο, αλλά και γοητευτικό να ποιώ ήθος από ένα περιθώριο. Από ένα άγριο περιθώριο όπως είναι η Ούρσουλα. Τελικά η Ούρσουλα δεν βρίσκει το κλειδί για να ξεφύγει από τη φυλακή, να ξεφύγει από το περιθώριο. Όχι, οι Ούρσουλες είναι τα θύματα μιας γένας παράξενης. Θα γεννάει αυτή η νομιμοφανής, η ανάλγητη κοινωνία που θέλοντας να δείξει πόσο ενάρετη είναι καταφέρεται στα δύναμα πλάσματα ενώ τα δυνατά παραμένουν. Εδώ στο θέατρο Μπουρνέλη λοιπόν ανεβάζεις το έργο του Μπάμπη Τσικλιρόπουλου, την Ούρσουλα, μέσα στο καλοκαίρι, ένα έργο πολύ... Δεν το ανέβασα τώρα, το παίζω από το χειμώνα. Από το χειμώνα, αλλά
Το συνεχίζετε το καλοκαίρι. Συνεχίζω το καλοκαίρι και πιστεύω ότι κάνω πολύ σωστά, γιατί ο κόσμος που έρχεται εδώ νομίζω ότι ανασένει. Ανασένει πνευματικά. Είμαστε μια χώρα που λίγο-λίγο κλείνουμε τα παράθυρα της σκέψης. Βλέπετε από γονό του Καραϊσκάκη. Είστε Έλληνες πολίτες. Καλά να πάσετε. Άλλη φορά πριν γεννηθείτε να ρωτάτε, συστήνομαι. Να βγάλω και το Φερετζέ Σάκης Παπαδόπουλος και κατά κόσμον Ούρσουλα. Εμένα που με βλέπετε, όταν γεννιόμουν ο παπάς και η μαμά είχαν πέσει έτσι γονατιστή και παρακαλούσαν το Θεό να με κάνει όμορφο σαν τον Αλέν Τελόν, αλλά ο Θεός δεν ακούει καλά και με έκανα άλλον Ταλόν. Όσο και να ψάξετε στην εγκυκλοπαίδεια, πιο άσχημο μωρό δεν θα βρείτε. Μόλις με είδε ο παπάς και η μαμά, με βουτήξανε κρυφά από τα χέρια της μαμής και με πετάξανε πίσω από μία πόρτα. Έκτοτε ζω πίσω από πόρτες. Καλή ώρα. Και καλό Πάσχα. Χριστός Ανέστη, σας το είπα. Χριστός Ανέστη. Σας το είπα, ναι. Μετά από 2.000 χρόνια είναι ο μόνος που αναστήθηκε, μαγιά του. Στην Ελλάδα μόνο οι ακαδημαϊκοί είναι αθάνατοι, αλλά ευτυχώς πεθαίνουν οι πουστινές. Το έργο μας, η Φελή επιπλέον, είναι μια κομική τραγωδία που τη γράψαμε όλες τις κοπέλες μαζί για να σπάσουμε πλάκα με την κοινωνία και το κορόιδο την κοινή γνώμη. Όσοι από εσάς ξέρετε κολύμπη και επιπλέετε, δεν είναι απαραίτητο να είστε Φελή. Μπορείς να μας πεις απρόβατα που έχουν συμβεί εδώ στην παράσταση. Διάφορα πρόβλημα.